Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Η παρούσα μορφή του πολιτεύματος είναι η ακόλουθη. Πολιτικά δικαιώματα έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από γονείς Αθηναίους. Εγγράφονται στους καταλόγους των δημοτών όταν γίνουν 18 χρονών. Όταν πηγαίνουν να εγγραφούν, αποφασίζουν με ψηφοφορία οι δημότε αφού ορκιστούν πρώτον, αν φαίνεται να έχουν την ηλικία που προβλέπει ο νόμο, και αν δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό, τότε επανέρχονται στην τάξη των παιδών. Και δεύτερον, αν είναι ελεύθεροι και αν είναι νόμιμα τέκνα. Και αν με την ψηφοφορία αποφανθούν αρνητικά, ότι δηλαδή κάποιο δεν είναι ελεύθερο, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση και τότε οι δημότε εκλέγουν από τα μέλη του πέντε κατήγορου. Και αν αποφασιστεί δικαστικά ότι δεν έχει το δικαίωμα εγγραφή στου καταλόγου των δημοτών, τότε η πολιτεία τον πουλάει εννοείται ω δούλο. Αν όμω κερδίσει τη δίκη, οι δημότε είναι υποχρεωμένοι να τον εγγράψουν. Στη συνέχεια η Βουλή ελέγχει την ορθότητα της εγγραφής και αν αποδειχθεί ότι κάποιος δεν είναι 18 ετών, τότε η Βουλή τιμωρεί με πρόστιμο τους δημότες που έκαναν δεκτή την εγγραφή του. Όταν οι έφηβοι υποστούν αυτή τη δοκιμασία, συγκεντρώνονται οι πατεράδε του κατά φυλέ και, αφού ορκιστούν, εκλέγουν μεταξύ των μέλων τη φυλή του, από αυτού που έχουν υπερβεί το τεσαρακώστο έτο τη ηλικία του, τρει, που νομίζουν ότι είναι άριστοι και οι πιο κατάλληλοι για να φροντίζουν τους εφηβού. Και από αυτού ο λαό εκλέγει για κάθε φυλή έναν ως οφρονιστή και από το σύνολο των Αθηναίων εκλέγει έναν ως επιμελητή για όλους τους εφηβού. Αυτοί, αφού συγκεντρώσουν του εφήβου και επισκεφθούν μαζί του του ναού, κατεβαίνουν στον Πειραιά και αναλαμβάνουν άλλη μεν τη φρούρηση τη Μουνυχία και άλλη τη Ακτή. Στην συνέχεια ο λαό εκλέγει για αυτού δύο γυμναστέ και δασκάλου που θα του μαθαίνουν οπλομαχία, τόξευση, ακοντισμό και χειρισμό κατά πέλτη. δε σε κάθε σοφρονιστή μία δραχμή, εννοείται την ημέρα, για τη διατροφή του και στου εφήβου τέσσερι οβολού τον καθένα ο Σοφρονιστή λαμβάνει χρήματα για τους εφήβους της φυλής του και αγοράζει τα αναγκαία για την αποκοινού διατροφή όλων γιατί έχουν κοινό συσίτιο κατά και φρονίζει για όλα τα πράγματα έτσι περνούν τον πρώτο χρόνο τον δεύτερο χρόνο συνεδριάζει η εκκλησία του Δήμου στο θέατρο όπου οι έφηβοι παρουσιάζουν ενώπιον του λαού πρόγραμμα στρατιωτικών ασκήσεων και λαμβάνουν από την πολιτεία ασπίδα και δώρη Κάνουν περιπολίε μέσα στη χώρα και φρουρούν τα οχυρά. Κατά τα δύο αυτά έτη στρατιωτική υπηρεσία, φορούν χλαμίδα και δεν πληρώνουν κανέναν φόρο. Και για να μην έχουν καμία πρόφαση απουσία, δεν παρίστανται σε δικαστήριο ούτε ω κατηγορούμενοι ούτε ω κατήγοροι. Εκτό και αν πρόκειται για υπόθεση κληρονομιά ή κληρονόμου κόρη ή για οικογενειακό ιερατικό αξίωμα. Μετά την πάροδο των δύο ετών, καθίστανται κανονικοί πολίτε σαν όλου του άλλου. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σχετικά με την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και τη στρατιωτική θητεία των εφήβων. Όλα τα δημόσια αξιώματα τη Γενική Διοίκηση παρέχονται με κλήρο εκτό από εκείνο του Ταμεία των Στρατιωτικών Δαπανών, των Ταμείων του Θεωρικού και του Επιμελητή Ήδρευση. Για τι θέσει αυτέ, οι αξιωματούχοι εκλέγονται διανατάσεω τη χειρό και αυτοί που εκλέγονται ασκούν τα καθήκοντά του από τη μία εορτή των Παναθηναίων μέχρι την άλλη. Διανατάσεω τη χειρό εκλέγουν επίση και όλου του στρατιωτικού αξιωματούχου. Οι βουλευτέ ορίζονται με κλήρο και είναι 500, 50 από κάθε φυλή. Η κάθε φυλή ασκεί την πριτανία τη με τη σειρά που κληρώθηκε. Οι πρώτε τέσσερι φυλέ 36 ημέρε η κάθε μία και οι επόμενε έξι 35 ημέρε η κάθε μία, επειδή το έτο υπολογίζεται με βάση την πορεία τη Ελλήνη. Όσοι ασκούν την Πριτανία συθίζονται όλοι μαζί στο θόλο, λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση από την πολιτεία και συγκαλούν τη Βουλή και την Εκκλησία του Δήμου. Τη Βουλή τη συγκαλούν κάθε ημέρα εκτό από τι αργίε και την Εκκλησία του Δήμου τέσσερι φορέ κατά τη διάρκεια τη κάθε Πριτανία. Αυτοί προκαθορίζουν τα θέματα με τα οποία οφείλει να ασχοληθεί η Βουλή, την ημερήσια διάταξη και τον τόπο τη συνεδρία. Προκαθορίζουν επίση και τα των συνεδριών τη Εκκλησία του Δήμου. Μία από αυτέ είναι η κύρια συνεδρία τη Εκκλησία του Δήμου, στην οποία πρέπει οι σύνεδροι να αποφανθούν με ψηφοφορία διανατάσεω τη χειρό, αν κατά τη γνώμη του οι άρχοντε έκαναν καλά τη δουλειά του και να συζητήσουν για τα θέματα του επισητισμού και τη άμυνα τη χώρα, και την ίδια ημέρα έπρεπε να υποβάλουν όσοι το επιθυμούν καταγγελίε εναντίον αρχόντων και να ανακοινωθούν οι απογραφέ των περιουσιών που έχουν τιμευτεί, καθώ και οι αιτήσει που αφορούν κληρονομικέ και κληρονομικέ υποθέσει επίκληρων θυγατέρων, για να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υπάρχει περιουσία χωρί κυριότητα. Στη δεύτερη Πριτανία, η Εκκλησία του Δήμου αποφασίζει με ψηφοφορία διανατάσεω τη χειρό, εκτό από τα παραπάνω αν κρίνεται αναγκαίο ο εξωστρακισμό ή όχι, και εξετάζει επίση τι εκ μέρου Αθηναίων ή επίκων καταγγελίε εναντίον συκοφαντών, αλλά όχι περισσότερε από τρει εννοείται καταγγελίε από κάθε μία από τις δύο αυτές τάξεις πολιτών, καθώς επίσης και τις καταγγελίες εναντίον εκείνων που αθέτησαν υποσχέσεις απέναντι στο λαό. Άλλη συνεδρία της Εκκλησίας του Δήμου αφιερώνεται στις παρακλήσεις των νικετών. Σε αυτήν, όποιος θέλει, αφού καταθέσει, εννοείται στο βωμό, ένα ικετήριο κλαδί ελιάς, μπορεί να μιλήσει ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου για όποιο ζήτημα θέλει. Ιδιωτικό ή δημόσιο. Οι άλλε δύο συνεδρίε του Δήμου αφιερώνονται στα υπόλοιπα ζητήματα. Σε αυτέ οι νόμοι ορίζουν να πραγματεύονται οι σύνεδροι τρία ζητήματα σχετικά με τα ιερά, τρία σχετικά με του κήρυκε και τι πρεσβείε και τέλο, τρία κοινά θέματα. Μερικέ φορέ πραγματεύονται ζητήματα χωρί προκαταρκτική ψηφοφορία. Στου Πριτάνη παρουσιάζονται κατά πρώτον οι κήρυκε και οι πρέσβει. Επίση, όσοι κομίζουν επιστολέ σε αυτού, τι παραδίδουν. Οι Πριτάνη έχουν ένα πρόεδρο, επιστάτη, που ορίζεται με κλήρο. Αυτό προεδρεύει για ένα 24ωρο και δεν δικαιούται να προεδρεύει για περισσότερο χρόνο ούτε να γίνει πρόεδρο για δεύτερη φορά. Κρατάει τα κλειδιά των ναών, όπου βρίσκονται τα χρήματα και τα αρχεία του κράτου και τη σφραγίδα του κράτου. Είναι υποχρεωμένο να μένει μέσα στο θόλο, μαζί με το 1 τρίτο των Πρετάνεων που επιλέγει ο ίδιο. Όταν οι Πρετάνοι συγκαλέσουν τη Βουλή ή την Εκκλησία του Δήμου, ο επιστάτη ορίζει με κλήρο 9 προέδρους, Έναν από κάθε φυλή εκτό από τη φυλή που ασκεί την Πρετανία. Και από αυτού πάλι ορίζει έναν ω επιστάτη και του παραδίδει την ημερήσια διάταξη. Αυτοί, εννοείται οι πρόεδροι, αφού την παραλάβουν, φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή τη συνεδρία και εισάγουν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Καταμετρούν τι ψήφου, μεριμνούν για όλα τα άλλα και έχουν το δικαίωμα να λύνουν τη συνεδρίαση. Επιστάτη δεν επιτρέπεται να γίνει κανεί παρά μόνο μία φορά τον χρόνο. Όμω πρόεδρο μπορεί κανεί να είναι μία φορά σε κάθε πριτανία. Η εκλογή των στρατηγών, των υπάρχων και των άλλων στρατιωτικών αξιωματούχων γίνεται στην εκκλησία του Δήμου με τον τρόπο που επιλέγει ο λαό. Η εκλογή αυτή γίνεται μετά την 6η Βρυτανία και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκείνη τη Πρετανία κατά την οποία θα συμβεί η Ιωνή να είναι ευνοϊκή. Αλλά και για αυτά τα ζητήματα απαιτείται πρόταση τη Βουλή. Η Βουλή παλαιότερα είχε το απολύτω δικαίωμα να τιμωρεί με πρόστιμο, φυλάκιση και θάνατο. Αλλά όταν αυτή κάποτε παρέδωσε στον Δήμο τον Λυσίμαχο, και ενώ εκείνο καθόταν ήδη στη θέση του μελοθανάτου, τον απέσπασε από εκεί ο Ευμιλίδη από την Αλοπέκη, διακηρύσσοντα ότι κανείς πολίτης δεν πρέπει να θανατώνεται χωρί δικαστική απόφαση. Και όταν η υπόθεση πέρασε από δικαστήριο, ο λυσίμαχος αθωώθηκε και απονομάστηκε ο άνθρωπο που γλίτωσε από το ρόπαλο. Τότε ο λαό αφαίρεσε από τη Βουλή το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του θανάτου, τη φυλάκιση και του προστίμου. Και ψήφισε νόμο, σύμφωνα με τον οποίο, αν η Βουλή επιβάλλει ποινή ή πρόστιμο σε κάποιον για άδικη πράξη, τότε οι θεσμοθέτε να υποβάλουν τι καταδίκε και τα πρόστιμα στην κρίση του δικαστηρίου και να ισχύει η απόφαση των δικαστών. Η Βουλή ελέγχει και του περισσότερου αξιωματούχου και κατεξοχήν εκείνου που διαχειρίζονται χρήματα. Η απόφαση τη όμω δεν είναι τελεσίδικη, αλλά μπορεί να τεθεί υπό την κρίση του δικαστηρίου. Ακόμη και οι ιδιώτε μπορούν να καταγγείλουν οποιονδήποτε από του αξιωματούχου για παράβαση νόμου, αλλά και αυτοί, αν του καταδικάσει η Βουλή, μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, εννοείται εναντίον τη αποφάσεω τη Βουλή. Η Βουλή υποβάλλει σε εξέταση και τους βουλευτές που θα αναλάβουν υπηρεσία τον επόμενο χρόνο, καθώς και τους εννέα άρχοντες. Παλαιότερα η Βουλή είχε δικαίωμα να τους απορρίψει οριστικά, εννοείται κάποιος υποψήφιους βουλευτές. Τώρα όμως αυτοί έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο, εννοείται εναντίον της απόφασης της Βουλής. Για τα θέματα λοιπόν αυτά η Βουλή έχασε τη δύναμή της εισάγει προτάσεις νόμων στην Εκκλησία του Δήμου και δεν επιτρέπεται σε αυτήν να πάρει αποφάσεις για ένα ζήτημα χωρίς πρόταση εισήγηση της Βουλής και αν αυτό δεν το έχουν βάλει οι Πριτάνεις στην ημερήσια διάταξη. Έτσι και μόνο για μια τέτοια παρατυπία ο εισηγητής μιας πρότασης νόμου που ψηφίστηκε μπορεί να κατηγορηθεί για παράβαση νόμου. Η Βουλή φροντίζει για τη συντήρηση των αυπηγημένων πολεμικών πλοίων, των εξαρτημάτων και των εωρίων και κατασκευάζει νέα σκάφη με τρει ή τέσσερι σειρέ κουπιών, οποιοδήποτε από τα δύο είδη αποφασίσει ο λαό. Επίση τα αναγκαία εξαρτήματα και τα νεόρια. Ο λαό εκλέγει επίση του ναυπηγού για την κατασκευή των πλοίων. Αν η Βουλή δεν παραδώσει έτοιμο τον πολεμικό αυτόν εξοπλισμό στην επόμενη Βουλή, τότε οι βουλευτέ δεν δικαιούνται να λάβουν την τιμητική αμοιβή. Διότι, εννοείται την αμοιβή αυτή, την λαμβάνουν κατά τη διάρκεια τη επόμενη βουλευτική περίοδου. Η Βουλή, αφού εκλέξει από τα ίδια τα μέλη τη 10 ναυπηγού, προβαίνει στην κατασκευή των 10 πολεμικών σκαφών. Επίση, έχει κάτω από την επιστασία τη όλα τα δημόσια οικοδομήματα και αν σχηματίσει τη γνώμη ότι κάποιο έχει προκαλέσει σε αυτά ζημία, τότε τον καταγγέλει στην Εκκλησία του Δήμου και, αν αυτή του απαγγείλει κατηγορία, τον παραπέμπει στο δικαστήριο. Επιπροσθέτω, η Βουλή συνεργάζεται με του άλλου φορεί εξουσία για τα περισσότερα ζητήματα. Πρώτον, έχουμε του 10 ταμείε τη Αθηνά. Αναδεικνύεται με κλήρο ένα από κάθε φυλή και από την τάξη των 500 μεδίμνων, σύμφωνα με τον νόμο του Σόλωνα. Διότι ο νόμο αυτό ισχύει ακόμη. Και όποιο κληρωθεί ασκεί το λειτουργήμά του και αν ακόμα είναι πολύ φτωχό. Οι ταμείε παραλαμβάνουν ενώπιον των βουλευτών το άγαλμα τη Αθηνά, τα άγαλματα τη νίκη, τα άλλα κοσμήματα καθώ και τα χρήματα. Έπειτα υπάρχουν οι 10 πολιτέ που πληρώνονται ένα από κάθε φυλή. Αυτοί ενώπιον των βουλευτών διενεργούν όλε τι δημόσιε εκμισθώσει και παραχωρούν προ εκμετάλλευση τα μεταλλεία και την ίσπραξη των φόρων σε συνεργασία με τον Ταμείο των Στρατιωτικών και του εκλεγμένου Ταμείε του Θεωρικού και κατακυρώνουν σε όποιον επιλέξει η Βουλή τα μεταλλεία που παραχωρήθηκαν προ εκμετάλλευση τόσο εκείνα που είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα και παραχωρήθηκαν για τρία χρόνια, όσο και εκείνα που δημοπρατήθηκαν για πρώτη φορά και παραχωρήθηκαν για 7 χρόνια και πολλούν επίση ενώπιον των βουλευτών τη περιουσία εκείνων που καταδικάστηκαν από τον Άριο Πάγο, καθώ και άλλων εννοείται που καταδικάστηκαν από άλλα δικαστήρια. Και όλα αυτά τα επικυρώνουν οι εννέα άρχοντε. Όσον αφορά την παραχώρηση του δικαιώματο τη σύσπραξη των φόρων για έναν χρόνο, αφού αναγράψουν πάνω σε ασπρισμένου πίνακε το όνομα του αγοραστή και το ύψο του τιμήματο, του παραδίδουν στη Βουλή. Και αναγράψουν πάνω σε δέκα πίνακε χωριστά αυτού που οφείλουν να πληρώνουν σε κάθε Βρετανία Χωριστά αυτού που πρέπει να πληρώνουν τρει φορέ το χρόνο έχοντα κατασκευάσει ιδιαίτερου πίνακε για κάθε πληρωμή, και τέλο, χωριστά αυτού που πρέπει να πληρώνουν κατά τη διάρκεια τη Ένωτη Πλητανία. Καταγράφουν επίση τα αγροκτήματα και τα σπίτια που έχουν κατασκευθεί και πουληθεί με δικαστική απόφαση. Διότι και αυτά αυτοί τα πολλούν. Το τίμημα για τα σπίτια πρέπει να καταβληθεί εντό 5 ετών, ενώ το τίμημα για τα αγροκτήματα εντό 10 ετών. Οι πληρωμέ αυτέ γίνονται κατά τη διάρκεια τη ένατη Πριτανία. Και ο Άρχοντα Βασιλιά καταβάλει τα ενίκια για του ιερού χώρου, αφού τα αναγράψει πάνω σε ασπρισμένου πίνακε. Και για τα κτήματα αυτά η μίσθωση γίνεται για 10 χρόνια και το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια τη ένατη Πριτανία. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια αυτή τη Πριτανία εισπράττονται πάρα πολλά χρήματα. Κατατίθενται λοιπόν στη Βουλή οι πίνακε, γραμμάτια, με αναγεγραμμένη την ημερομηνία λήξη του και τα φυλάσει ο δημόσιο δούλο. Και όταν έλθει η ημέρα τη εξόφλησή του, παραδίδει ο δούλο του αποδέκτε του πίνακε, γραμμάτια, αφού κατεβάσει από τι θήκε εκείνου μόνο που πρέπει εκείνη την ημέρα να πληρωθούν και στη συνέχεια να διαγραφούν. Οι άλλε μένουν παράμερα για να μην διαγραφούν πριν από την προθεσμία αποπληρωμή του. Υπάρχουν 10 αποδέκτε που πληρώνονται ένα από κάθε φυλή. Αυτοί, αφού παραλάβουν του εννοείται ληξιπροθέσμου πίνακε, διαγράφουν τα καταβαλώμενα χρηματικά ποσά ενώπιον των βουλευτών στην αίθουσα των συνεδριάσεων και επιστρέφουν του πίνακε στο δημόσιο δούλο. Αν κανεί καθυστερήσει την πληρωμή, καταγράφεται το όνομά του στου σχετικού πίνακε και είναι υποχρεωμένο να πληρώσει στο διπλάσιο το καθυστερούμενο ποσό ή να πάει φυλακή. Σύμφωνα με τους νόμους, η Βουλή έχει το δικαίωμα να εισπράττει τα χρέη ή να επιβάλλει την ποινή της φυλάκισης. Την πρώτη ημέρα οι λεγόμενοι αποδέκτες παραλαμβάνουν όλα τα καταβαλόμενα ποσά και τα διαμοιράζουν στους φορείς των αρχών. Την επομένη ημέρα προσκομίζουν τον καταμερισμό γραμμένων πάνω σε ξύλινο πίνακα τον αναγυγνώσκουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής και εγγράφουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη με το ερώτημα αν κάποιος γνωρίζει κάποιον άρχοντα ή ιδιώτη που διέπραξε αδίκημα σχετικά με τον καταμερισμό. Και αν κανείς νομίζει ότι διαπράχθηκε αδίκημα τότε αποφασίζουν γι' αυτό, εννοείται οι βουλευτέ με ψηφοφορία. Επίση, οι βουλευτέ διορίζουν με κλήρο 10 λογιστέ που προέρχονται από του ίδιου και οι οποίοι θα ελέγχουν σε κάθε Βρετανία του λογαριασμού των αρχόντων διορίζουν επίσης με κλήρο και ελεγκτές έναν από κάθε φίλη και για τον καθένα τους δύο παρέδρους. αυτοί οι τρεις είναι υποχρεωμένοι κατά τη συνέλευση της φίλης να συνεδριάζουν κοντά στον αδριάντα του επώνυμου ήρωα της φίλης τους. Και αν κάποιο πολίτη θέλει να υποβάλει μήνυση εναντίον λειτουργού που έχει λογοδοτήσει ήδη ενώπιον δικαστηρίου, είτε για ιδιωτική είτε για δημόσια υπόθεση, γράφει εντό τριών ημερών από την ημέρα τη λογοδοσία πάνω σε ασπρισμένο πίνακα το όνομά του, το όνομα του κατηγορούμενου, το αδίκημα για το οποίο τον κατηγορεί, καθώ και το πρόστιμο που πρέπει κατά τη γνώμη του να επιβληθεί και παραδίδει τον πίνακα στον ελεγκτή. Αυτό, αφού τον πάρει και τον εξετάσει, αν αποδεχτεί την ενοχή του, παραδίδει την υπόθεση, αν είναι ιδιωτική φύσεω στου δικαστέ του Δήμου, που είναι αρμόδιοι να εκδικάσουν τι υποθέσει τη φυλή του, και αν είναι δημοσίου χαρακτήρα, την παραπέμπει στου θεσμοθέτε. Και αυτοί, εάν κάνουν αποδεκτή την εν λόγω υπόθεση μήνυση, την εισάγουν και πάλι στο δικαστήριο. Και η απόφαση των δικαστών, όποια κι αν είναι, είναι τελεσίδικη. Αριστοτέλου Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.